Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε από το διάλειμμα και συνεχίζουμε και θα είναι μαζί μας από την Αθήνα ο κ. Κωνσταντίνος Μπενίσης, φίλος επί σειρά ετών και πολύ γνωστός ερευνητής. Είναι και ο εκπρόσωπος του Flat, κάτσε γιατί θέλω να φταρνιστώ τώρα, Flat Earth Europe. Θα τον έχουμε λοιπόν ευθύς αμέσως και θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανααναδείξει από την εκπομπή μας και νομίζω ίσως και πανελλαδικά να μην έχει αναδειχθεί. Θα μας μιλήσει για ένα πείραμα το οποίο έχει συμβεί από κάποιους επιστήμονες γνωστούς που σύμφωνα με τα όσα που μετέφερε ο Κωνσταντίνος, αυτό καταδεικνύει ότι η Γη, ότι ο πλανήτης μας είναι ακίνητος. Ότι η Γη είναι ακίνητη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα προλάβουμε σήμερα να μας δείξει κάποιες φωτογραφίες που σχετίζονται με κάποια αντικείμενα από πλευράς της NASA. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε άτι, άγνωστα αυτά τα ζητάμενα αντικείμενα, τα οποία μόνο άγνωστα δεν είναι όμως, και είναι κατασκευασμένα από γήινους. Μιλάμε για μια γήινη μυστική τεχνολογία. Θα δούμε λοιπόν το πείραμα του Morrison σχετικά με το ότι η Γη είναι ακίνητη. Θα μας δείξει και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και σε σχέση και με το θέμα του Flat Earth, γιατί είναι ο εκπρόσωπος του Flat Earth Europe και είναι ένα group το οποίο σε πανελλαδική κλίμακα μεγαλώνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω πώς να το θέσω, γιατί είμαστε σε μια εποχή που γενικότερα πολύ εύκολα ασκείται κριτική. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει και για το θέμα της επίπεδης γης και με τον Κωνσταντίνο τον Μπενίση στο παρελθόν και με τους Ράσιαν Βίτς από τις ΗΠΑ και τον Γιάννη τον Κουντούρη. Εμείς εδώ, ξέρετε, είμαστε μια εκπομπή έρευνας και συζητάμε τα πάντα. Δεν έχουμε ούτε παραοπίδες ούτε κολλήματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι η ουσία του διαλόγου και η ουσία της δημοκρατικότητας που διακρίνει την εκπομπή μας. Και από εκεί πέρα θα κρίνει και θα εκτιμήσει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα. Σύνδεση με τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι ξανά μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Ελπίζω να είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα το πείραμα? Είναι συγκλονιστικό, νομίζω. Μου μίλησες για ένα πείραμα του Morrison και κάποιου ακόμη επιστήμονα που δεν θυμάμαι το όνομά του, που μου μετέφερες από το τηλέφωνο όταν προγραμματίζαμε αυτή εδώ την εκπομπή, πως καταδεικνύει ότι η Γη είναι ακίνητη. Λοιπόν, Βασίλη μου, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί για το συγκεκριμένο θέμα, το ευρύτερο θέμα της Γης, και πιστεύω ότι μπορείς και εσύ να διαπιστώσεις ότι κάθε φορά παρουσιάζουμε αποδείξεις. Οι αποδείξεις που προσπαθώ να παρουσιάσω είναι για να απορρίψω την οποιαδήποτε αμφισβήτηση και αμφιβολία περί της Γης. Τη μορφολογία της Γης, την ακινησία της Γης, για το ουράνιο στερέωμα, ότι όλα τα Ιερά Ευαγγέλια, Γένεση, τα πάντα και τόσες εκατοντάδες αναφορές μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια μιλάνε για αυτό το πράγμα. Ναι. Όπως μιλάνε για το ουράνιο στερέωμα, έτσι, κτλ. Κτλ. Θέλω να εξηγήσω κάτι όμως πριν ξεκινήσουμε. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι, και το έχω πει πάλι επανειλημμένως και θα το ξαναπώ και ας γίνομαι λίγο κουραστικός, στο ηλιοκεντρικό μοντέλο δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει. Είναι μία έκρηξη, μία τυχαιότητα που όλα αυτά μαζί είναι μία θεωρία. Δεν έχει αποδειχτεί ποτέ κάτι τέτοιο και όπως επίσης επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι η Γη κινείται ούτε στο ελάχιστο. Αντιθέτως, πέραν από τις επιστημονικές, ας το πούμε, θεωρίες που υιοθετούν στη σύγχρονη εποχή, με σκοπιμότητα, με μεγάλη σκοπιμότητα, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί ότι οι επιστήμονες δεν είναι ελεύθεροι, ακολουθούν μια δοτή βιβλιογραφία, έτσι, και ας έχουν φάει τα χρόνια τους και ας έχουν θυσιάσει το οτιδήποτε, πληρώνονται, έτσι, ζουν μια χαρά, δεν τους ενδιαφέρει, ας το πούμε, να κάνουν ένα πείραμα αν η Γη κινείται. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα σου φέρω. Ένα γυροσκόπιο. Ένα γυροσκόπιο λειτουργεί με μια συγκεκριμένη μέθοδο και πρακτική. Αν ένα γυροσκόπιο λοιπόν το βάλουμε σε μια λειτουργία μίας ώρας, δεν χρειαζόμαστε 24 ώρες, μίας ώρας μόνο, θα πρέπει λοιπόν ένα γυροσκόπιο να μετατοπιστεί κατά 15 μοίρες. Να μετατοπιστεί κατά 15 μοίρες. Ναι. Στις
4 ώρες θα μετατοπιστεί 360 μοίρες. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τι Κατάλαβα. Είναι. Επειδή έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στις επιμέρους λεπτομέρειες για το θέμα Flat Earth, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές, δεν χανόμαστε. Πάμε σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον που μου είπες για το πείραμα των επιστημόνων σχετικά με την ακινησία. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν μπορεί αυτό που θα πούμε σήμερα να το ελέγξει οποιοδήποτε. Και αυτά που λέω, πέραν από τα απόρριτα της NASA, που έχω μία βιβλιογραφία εδώ πέρα, τόμους, είναι τόμους δηλαδή, βιβλιογραφία της NASA, είναι εγχειρίδια για διάφορες εργασίες, τα οποία είναι προϊόντα και τα πουλάνε σε διάφορες εταιρείες, αεροναυτικές, πυραυλικά συστήματα, στο Πεντάγωνο κτλ. Που αναφέρουν και τα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, ότι αναφέρουν μέσα γραπτός τα πάντα. Όποιος θέλει, εγώ μπορώ να τα έχω στη διάθεσή μου, μπορώ να του τα αποστείλω. Περί ακινησίας της γης και επίπεδης γης. Το λένε ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Έτσι. Αυτά είναι αποδείξεις. Είναι αποδείξεις. Δεν είναι μπορδολογίες, να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Λοιπόν, είναι από επιστήμονες. Εδώ λοιπόν έχουμε Mikkelson and Morley. Είναι το πείραμα. Η ταμπέλα στο Οχάιο μπορεί να τα βρει αυτό. Αυτό μπορεί να το βρει ο καθένας. Στη Wikipedia μπορεί να ψάξει για αυτό το συγκεκριμένο πείραμα, το οποίο πήρε Νόμπελ Φυσικής το 1907. Το πείραμα έγινε το 1887, που προσπαθούσε ο Mikkelson με τον Morley να διαπιστώσουν τη διαφορά της ταχύτητας του φωτός στη κίνηση της γης και στην ελλειπτική κίνηση γύρω από τον ήλιο. Καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουμε διδαχτεί, αυτό διδάσκουν και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, και ο κόσμος νομίζει ότι κινούμαστε, έτσι, ότι η γη κινείται και ότι κάνει μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο. Αυτό λοιπόν πήγαν να δουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιστήμονες, να δουν ποια είναι η διαφορά στην ταχύτητα του φωτός. Λοιπόν, και ξεκινάω. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις όμως να το διαβάσω για να μην λέμε αφηρημένα πράγματα και δεν μπορώ να θυμάμαι και τις λεπτομέρειες απ' έξω. Ναι. Είναι σημαντικό. Αυτά μπορεί να πει και ο καθένας. Λοιπόν, το πείραμα λοιπόν και το βραβείο Νόμπελ Φυσικής καταστρέφει το ηλιοκεντρικό αστείο. Το πείραμα Mikkelson-Morley, έκανε ένα λαθάκι στην αρχή, δεν πειράζει. Ήταν ένα πείραμα που για πρώτη φορά παραγωγικοποιήθηκε στο 1000. Ναι. Mikkelson δεν είπα και εγώ, πώς το είπα. Ναι, κάπως διαφορετικό. Τέλος πάντων, ναι. Δεν έχεις. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε λοιπόν για πρώτη φορά το 1887 από τους Albert Mikkelson και Edward Morley. Δυστυχώς, αρκετοί συγγραφείς σε αυτό το θέμα τείνουν να αποκρύπτουν πραγματικά τα ιστορικά τα γεγονότα και τι απέδειξε αυτό το πείραμα, τη σημασία του και πώς ήταν μία καμπή στην επιστήμη που απαιτούσε την υιοθέτηση ενός ριζικά διαφορετικού και εναλλακτικού μοντέλου του υγιεινού χώρου από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα και διδασκόμαστε. Και μιλάμε για Νόμπελ τώρα, έτσι. Δεν δίνουν Νόμπελ σε κάποιον ο οποίος έχει κάνει ένα λάθος, αλλά υπήρχαν και επαναλήψεις. Θα ακούσουμε τώρα. Ο στόχος του πειράματος ήταν να συγκρίνει την ταχύτητα του φωτός σε κάθετες οριζόντιες κατευθύνσεις σε διαφορετικές ώρες της ημέρας σε μία προσπάθεια ανείχνευσης της σχετικής κίνησης της ύλης μέσω του στατικού φωτός του εθέρα χρησιμοποιώντας την περιστροφή της γης και την υποτιθέμενη κίνηση, την ελλειπτική κίνηση γύρω από τον ήλιο, αυτό που είπαμε πριν. Για τη δημιουργία ζωνών φωτισμού παρεμβολής για τη μελέτη. Ο Morley έγραψε στον πατέρα του τότε ότι ο σκοπός του πειράματος ήταν να δούμε αν το φως ταξιδεύει με την ίδια ταχύτητα προς όλες τις κατευθύνσεις σε διαφορετικές ελλειπτικές τροχές και κινήσεις που υποτίθεται ότι γνωρίζουμε. Με βάση το κοπερνικό σύστημα, έτσι. Αυτό γνωρίζαμε. Λοιπόν, το συγκλονιστικό αποτέλεσμα αυτού του πειράματος είναι ότι η Γη δεν μετρήθηκε μετρήσιμα γύρω από τον ήλιο σε αντίθεση με όλες τις προσδοκίες και του εσφαλμένου αποδεκτού αστρονομικού ηλιοκεντρικού μοντέλου. Εσφαλμένου. Απέδειξε κάτι διαφορετικό δηλαδή. Ο Mikkelson και Morley διαπίστωσαν ότι μία δέσμη του φωτός που εκενώθηκε προς την κατεύθυνση της υποτιθέμενης κίνησης της γης δεν έδειξε σχεδόν καμία διαφορά στην ταχύτητα από μία δέσμη φωτός που επεκτείνεται βόρεια προς νότο ή από νότο προς βορρά.
και σε άλλες κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, το πείραμα απέτυχε να ανοιχνεύσει τη γη που κινείται μέσα, εσωτερικά δηλαδή, και μέσα στο διάστημα. Εσωτερικά δηλαδή από τον ήλιο και μέσα στο διάστημα. Μετά το περίφημο πείραμα λοιπόν Μίκελσον-Μόρλι το 1887, ένας από τους βιογράφους του Άλμπερτ Αϊνστάιν, Ρόναλντ Κλάρκ, περιγράφει το επόμενο βήμα. Το πρόβλημα που αντιμετώπισε σήμερα η επιστήμη, έγραψε τότε, ήταν σημαντικό, διότι φάνηκαν να υπάρχουν μόνο τρεις εναλλακτικές λύσεις. Ο πρώτος ήταν ότι η γη στεκόταν ακίνητη, πράγμα που σημαίνει ότι την απομάκρυνση ολόκληρης της θεωρίας του κοπερνικισμού, και κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο. Τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Σου λέει, τι κάθομαστε εδώ πέρα και λέμε. Αυτά να τα βλέπουν οι φυσικοί σήμερα. Αν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, βέβαια γίνανε επαναληπτικά στα επόμενα χρόνια και θα τα ακούσουμε παραπέρα. Ο Μίκελσον και Μόρλι λοιπόν και οι πιο πρόσφατοι επιστήμονες επανέλαβαν το πείραμα πολλές φορές. Οι πρόσφατοι επιστήμονες λοιπόν στη μετέπειτα ιστορία. Σε διαφορετικές ορίζοντες και εξονικές θέσεις και διαμορφώσεις διαφορετικές ώρες, ημέρες και εποχές. Mm-hmm. Όλες λοιπόν είχαν μηδενικό αποτέλεσμα. Η γη στεκόταν ακίνητη. Η γη θεωρείται ακίνητη. Το πείραμα αναφέρθηκε ως το σημείο εξόδου για τις θεωρητικές πτυχές της δεύτερης επιστημονικής επανάστασης που υποτίθεται και επηρέασε άμεσα τη δημιουργία της θεωρίας σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Η θεωρία της σχετικότητας ακολούθησε ευνοϊκή θέση μεταξύ των επιστημονικών κύκλων, γιατί το μοντέλο της, όπου η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή σε όλους τους παρατηρητές, σχεδιάστηκε για να εξηγήσει φαινομενικά το ακίνητο αποτέλεσμα της γης του πειράματος Μίκελσον-Μόρλι. Ένας Βρετανός μαθηματικός, κοσμολόγος και ιστορικός επιστήμης, χαρακτήρισε το πείραμα Μίκελσον-Μόρλι από ιστορική άποψη, χαρακτήρισε λοιπόν από ιστορική και είπε: εάν ένα τέτοιο πείραμα θα μπορούσε να εκτελεστεί κατά τον 16ο ή 17ο αιώνα, όταν οι επιστήμονες συζητούσαν τα αντίπαλα πλεονεκτήματα των συστημάτων κοπερνικών, Τολεμαίων κτλ., το αποτέλεσμα θα είχε σίγουρα ερμηνευθεί ως αδιάστητη και αδιάψευτη στοιχεία για την ακινησία της γης. Και επομένως η θριαβευτική δικαίωση του Πτολεμαϊκού συστήματος και αδιαφυσβήτητη παραποίηση της υποθέσεως του Κοπέρνικου. Ο φυσικός λοιπόν Μπέρμαρτ Τζέιφ παρατήρησε: τα δεδομένα του πειράματος Μίκελσον-Μόρλι είναι σχεδόν απίστευτα. Υπάρχει μόνο ένα ακόμα δυνατό συμπέρασμα για να αντλήσουμε. Και αυτό είναι ότι η γη είναι απόλυτα ήρεμη και ακίνητη. Επιστολή λοιπόν της 17ης Απριλίου 1887 στα βιβλία Έντουαρτ και Μόρλι, βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, όπως αναφέρεται το Μάστερ για μια ακίνητη γη. Βιογραφία Άλμπερτ Μίκελσον, Νέα Υόρκη, 1973, σελίδα 126. Αϊνστάιν, η ζωή και η χρόνη. Νέα Υόρκη, 1984, σελίδα 109-110. Χούβερ, 1977, λόγος μεγαλείου. Εθνικά και παγκόσμια επιτεύγματα του δυτικού αποθέματος του Οχάιο. Mm-hmm. Από εκεί ήταν και η πινακίδα που δείξαμε. Έτσι, αυτό είναι Οχάιο. Μπορεί να τον βρει κάποιος, οποιοσδήποτε θέλει. Λοιπόν, μία πρόσφατη επανάληψη του πειράματος το 2009, ναι, περιγράφεται τα κάτω. Επανάληψη του πειράματος 2009. Το πείραμα Μίκελσον-Μόρλι είναι ακόμα καλύτερο στα πειράματα. Οι φυσικοί στη Γερμανία έχουν εκτελέσει μέχρι σήμερα το πιο ακριβές πείραμα Μίκελσον-Μόρλι, επιβεβαιώνοντας ότι η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια προς όλες τις κατευθύνσεις. Επιβεβαιώνει λοιπόν το πείραμα το αρχικό, σχεδόν 100 χρόνια μετά. Το πείραμα, το οποίο περιλαμβάνει περιστροφή δύο οπτικών
κιλοτήτων, είναι περίπου 10 φορές πιο ακριβές από, το προηγούμενο, από τα προηγούμενα πειράματα των προηγούμενων επιστημόνων, όχι το αρχικό, και 100 εκατομμύρια φορές πιο ακριβή από τη μέτρηση του 1887 Μίκελσον-Μόρλεϊ. Επίδραση του πειράματος Μίκελσον-Μόρλεϊ στη σχετικότητα. Σε μια διάλεξη με τίτλο «Πώς δημιούργησε τη θεωρία της σχετικότητας» αρχείο Άλμπερτ Αϊνστάιν, επισημαίνει αυτό το πείραμα ως βάση για την ανάπτυξη της θεωρίας της ειδικής σχετικότητας. Ναι. Τι έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, Βασίλη μου? Έχουμε την ακινησία της γης. Και ποιος το λέει? Το λέει το ίδιο το πείραμα, και το οποίο έχει επιβεβαιωθεί το 2009, το τελευταίο πείραμα από Γερμανούς. Ναι. Πόσο είπαμε, πόσα εκατομμύρια είπαμε, σε 100 κάποια εκατομμύρια. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο, και 1 εκατομμύριο αρκετό είναι, δεν μας πειράζει. 100 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια σε κλίμακα από το αρχικό. Και τι λέμε λοιπόν εδώ πέρα? Ότι η γη είναι ακίνητη. Έχει παρατηρήσει κανένας ότι η γη κινείται? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι εγώ έχω κάνει ένα πείραμα? Δεν θέλουμε, ας το δώσουμε, και, ας το δώσουμε δύο κομμένα αυτού. Ότι η γη κινείται? Τι μας παρουσιάζει λοιπόν εδώ πέρα το πείραμα? Και μιλάμε για Νόμπελ. Τώρα ξέρεις, δεν θα πω πάλι τι λένε οι άλλοι και ότι όλα αυτά τα βλέπουν και βγάζουν φλίκτενες εκείνοι που λένε ότι... Πάνω, ελέπια. Δεν θα το ξαναπώ, αυτό το έχουμε πει πόσες φορές έτσι. Έτσι, Βασίλη μου τώρα. Ο κάθε μπουρδολόγος τώρα τι έχει στο μυαλό του τώρα, αν έχει άχυρο. Εγώ έχω βγάλει λοιπόν μια καινούργια ονομασία λοιπόν για την NASA. Σαν ομασανάσα. Καλό αυτό. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη λέξη που μπορώ, ορολογία λοιπόν που μπορώ. Μου θύμισες τον πατέρα Απόστολο που λέει NASA. Έχουμε και σαν όμως εδώ πέρα. Σαν ομασανάσα. Αλλά ακόμα και η σαν ομασανάσα έχει λοιπόν βιβλιογραφία εδώ πέρα από επιστήμονες. Όλα αυτά λοιπόν εδώ, Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ό,τι θέλεις, είναι αυτά, λένε λοιπόν για την εκκινησία της γης σε έναν επίπεδο χώρο. Αυτή είναι η παραδοχή και της αεροναυτικής. Μα λέει ο άλλος, μα εγώ ανέβηκα στο αεροπλάνο ρε φίλε και είδα την καμπυλότητα της γης. Μπορείς να παρατηρήσεις εδώ τι βλέπεις? Κοίτα, το πλυστρίνι κάτω, όπως καμπυλώνει, έχω κυκλώσει τις γραμμές για να τις δεις. Γιατί? Γιατί το φιλιστρίνι έχει δύο τζάμια, το εσωτερικό και το εξωτερικό. Βλέπεις, το αεροδιάδρομο εκεί είναι καμπύλωση. Έχουμε καμπύλωση λοιπόν. Αυτό βλέπει λοιπόν σε οποιοδήποτε. Είναι στο έδαφος πριν ανέβει λοιπόν το αεροπλάνο. Και δείχνει μια καμπύλωση λοιπόν το φιλιστρίνι. Ναι. Γιατί την καμπύλωση, ξέρεις? Γιατί το εξωτερικό τζάμι, ενώ το εσωτερικό είναι flat, το εξωτερικό είναι με καμπύλη για να ενταρμοστεί στην κοιλότητα, κοιλότητα του αεροπλάνου. Ναι. Όλα τα φιλιστρίνια στο εξωτερικό λοιπόν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν βλέπουν και θα πρέπει να καταλάβουν τι βλέπουν. Ας το παρατηρήσουν λοιπόν από το διάδρομο πριν ανέβουν πάνω, ας μην κοιτάνε εκεί πέρα αν είναι όμορφη η αεροσυνοδός, να δουν λοιπόν και αυτή έχει καμπύλες. Η αεροσυνοδός έχει καμπύλες, όντως. Δυστυχώς, τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε ένα βραβείο Νόμπελ, το οποίο έχει επαναληφθεί. Δεν είναι μόνο που σου λέει, ρε παιδί μου, πως έκαναν λάθος οι άνθρωποι. Το επαναλάβουμε, το ξαναεπαναλάβουμε, θα το ξαναεπαναλάβουμε. Έτσι έλεγε και ο Παναγιώτης Παπάς. Έτσι, αν και ο Παπάς έλεγε για τον Αϊνστάιν ότι είναι ένας βλάκας και μισός. Έτσι τον αποκαλούσε ο Παναγιώτης Παπάς. Καταλαβαίνεις ποιον λέμε, έτσι? Ναι. Τον Παναγιώτη Παπά τον είχα φιλοξενήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Το γνωστό φυσικό. Τον εναλλακτικό, ναι. Δεν το συζητάμε. Τώρα ο άνθρωπος ήταν δύο. Και πήραν, λέει, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, πήραν, λέει, το μυαλό του Αϊνστάιν να το μελετήσουν. Τι να μελετήσουν, λέει, από ένα μυαλό ενός ηλιθίου? Αυτό έλεγε λοιπόν ο Παπάς. Είναι λόγια, υπάρχουν καταγεγραμμένα. Μπορεί να ψάξει οποιοδήποτε τα βίντεο. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Είναι γνωστό πάντως ότι ο Αϊνστάιν είχε μια επιρροή από τον Καραθεοδωρή, τον Έλληνα μαθηματικό.
Α, τι λες τώρα, εγώ δεν θα πω τώρα μικρή ή μεγάλη. Είχε πάντως επιρροή. Και υπάρχει και βιβλίο του Καραθοδωρή, ναι, όπου μέσα στο βιβλίο αναφέρεται πως του είχε στείλει επιστολή ο Αϊνστάιν για να τον βοηθήσει ως δάσκαλός του Καραθοδωρή στην επίλυση κάποιων, εξισώσεων τώρα υψηλού επίπεδου μαθηματικών. Και του τάλισε ο Καραθεοδωρή και τον του στείλε επιστολή για απάντηση που τον ευχαριστούσε γι' αυτό. Γιατί δεν μπορούσε μόνος του να του τρέξει αυτό, να το προχωρήσει. Χρειάστηκε τη βοήθεια του Καραθεοδωρή, όπως και έγινε. Είναι γνωστά, είναι γνωστά. Έτσι, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Όπως και ο Κοπέρνικος, λοιπόν, δεν ήξερε τα βασικά μαθηματικά. Στο, δηλαδή, δεν τον δεχόντουσαν στο γυμνάσιο. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα και το είχε πει και για τον Κοπέρνικο όμως λένε, εκείνοι που βάζουν και το εναλλακτικό και δεν είναι συστημική 100%, λένε ότι αντέγραψε το ηλιοκεντρικό σύστημα από τον Αρίσταρχο το Σάμιο. Έτσι λένε. Κοίταξε να δεις. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μια ελεύθερη άποψη. Μπορεί να άκουγες 50 απόψεις, 100 απόψεις. Βάζανε λοιπόν τις πιο επικρατέστερες και προχωρούσανε. Απόδειξη όμως ότι καταλήγανε στη σωστή επιλογή είναι ότι όλοι οι μηχανισμοί, οι αρχαίοι μηχανισμοί που το έχουμε ξαναπεί και λειτουργούν το έχουμε, ακόμα. Το έχουμε ξαναπεί, ναι. Είναι γεωκεντρικοί. Τι κάνουμε. Μας έχεις πει γι' αυτό και μας έχεις πει και για την. Πες το. Όχι στην επίδαυρο, που έχει ένα θόλιο από πάνω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία. Ξέρεις γιατί ανέφερα την αρχαία Ελλάδα ξανά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και στα μηνύματα που μου στέλνουν που μου λένε μα οι αρχαίοι Έλληνες στο σύνολό τους λένε ότι η γη είναι σφαιρική. Αυτοί μας δίδαξαν ότι η γη είναι σφαιρική. Μας έβγαλαν από τη μεσαιωνική. Μεσαίωνα ήταν αργότερα. Μας έβγαλαν, λέει, από το να πάμε πίσω. Μας πάνε μπροστά οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι οδηγός, λένε. Δεν διαφωνώ για αυτό που λες, γιατί όλοι τα ίδια διδαχτήκαμε. Σκοπός όμως είναι να εντοπίσεις λοιπόν την άκρη του νήματος και να αρχίσεις να ξετυλίγεις το κουβάρι της αλήθειας. Ποιος μας το είπε, το σύστημα μας το είπε. Το σύστημα αναδεικνύει οτιδήποτε θέλει αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα, ας παρακολουθεί, ναι, Μασανάσα TV. Υπάρχει σαν το Μασανάσα TV. Ας βλέπει βιντεάκια για τον Άρη και για το οτιδήποτε. Το τι έχουν βρει στον Άρη. Χθες μου έπεσε ένα βίντεο, μου το έστειλε ένας φίλος, το οποίο είναι στον Άρη. Υπάρχει μια φωτιά, καπνός και τα λοιπά. Εκεί πέρα είναι το ρόβερ και πετάνε και δύο πουλιά. Πετάνε και δύο πουλιά. Και γελούσαμε. Του λέω τι είναι αυτά. Τι είναι, μπεκάτσες. Οι φάσεις είναι, οι μπεκάτσες. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν είμαι πολύ κυνηγός. Αν έχω όπλο, για κάθε περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Τελειώσαμε λοιπόν με το Νόμπελ. Τι έχουμε εδώ πέρα λοιπόν. Έχουμε μια ακίνητη γη με Νόμπελ. Σφραγίδα, τελειώσαμε. Μπαμ. Πάμε να πυροβολήσουμε διαφορετικά τώρα. Αυτό ξέρεις τι είναι. Οι πλάκες της Τζόρτζια δεν είναι αυτό. Στα Βασίλειο. Οι πλάκες της Τζόρτζια. Αυτές που τις κατεδάφισαν με κρυκτικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, οι πλάκες της Τζόρτζια δεν γράφουν μόνο αυτά που γράφανε. Δεν γράφανε μάλλον, γιατί τώρα πλέον δεν γράφανε. Ο Μπουρλά είπε όμως ότι τώρα θα τις ξαναστήσουν. Ο Μπουρλά βγήκε μπροστά. Ενώ γράφουν για μείωση του πληθυσμού οι πλάκες, λέει θα τις ξαναστήσουμε. Αυτό γιατί τον πήρε τόσο πολύ ο πόνος στον Μπουρλά. Πού κολλάει αυτός με τις πλάκες της Τζόρτζια. Δεν είναι άλλο θέμα τώρα αυτό. Με βάση αυτό οικονόμησε ο Μπουρλά και όλες οι εταιρείες για τη μείωση του πληθυσμού. Να, μάλιστα. Νομίζω καταλαβαίνουμε πολλά. Αυτό είμαστε και λέμε τώρα. Κοίταξε να δεις. Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Όταν έχεις ένα επιστήμονα ο οποίος επιβεβαιώνεται και παίρνει ένα βραβείο Νόμπελ και έχουμε απ' την άλλη λοιπόν έναν ηλίθιο Κοπέρνικο. Κωνσταντίνε, ξέρεις τι, για να μην έχουμε θέμα με την πλατφόρμα, αν θες μόνο μην κάνεις χαρακτηρισμούς τέτοιους για να μπορέσω να διατηρήσω το βίντεο στο YouTube, θα είναι κρίμα δηλαδή. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, δεν θα το επαναλάβω πάλι, ζητώ συγγνώμη, Βασίλη μου. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τον νομπελίστα λοιπόν που απέδειξε την ακινησία της γης και αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα και σήμερα το 2009 που έτσι, αλλά αυτή είναι και η επικρατούσα άποψη. Πώς θα το κάνουμε. Το τι λέει ο καθένας είναι άλλο θέμα, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει την κίνηση της γης. Δεν υπάρχει καμιά κίνηση της γης. Είναι σαν να λέμε λοιπόν τώρα ότι έχουμε τον νομπελίστα τον Μοντανιέ στη σημερινή εποχή που
διανύουμε, ο οποίος πέθανε προσφάτως, ένας καταπληκτικός άνθρωπος και επιστήμονας, νομπελίστας ο Μοντανιέ. Μέχρι πρότινος ήτανε, τον είχαν κάνει θεό όλος ο κόσμος. Μα έλεγαν ότι τον είχαν και δάσκαλο και μετά όταν διαφώνησε μετά του κορονοϊού σε κάποια θέματα, α, είναι, λένε, είπανε καρναβάλι. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο εδώ πέρα. Ψήφισαν λοιπόν τον νομπελίστα και ας επαναλάβαν λοιπόν το πείραμα περί ακινησίας της γης ότι δεν επικρατεί κάτι τέτοιο, μα αυτό είναι και η παραδοχή της αεροναυτικής. Στο έχω στείλει κάποια βιντεάκια, θα σε παρακαλέσω ιδιαίτερα αυτά τα βιντεάκια να τα παίξεις. Θα τα παίξω στο τέλος. Θα τα παίξω στο τέλος όλα. Χωρίς λογοκρισία. Είναι σαν να συγκρίνουμε τώρα λοιπόν τον νομπελίστα Μοντανιέ με το σημερινό Κοπέρνικο, τον Βασίλη Βλακόπουλο. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε. Έτσι. Τι δουλειά τώρα έχει ο ένας, τι δουλειά έχει ο άλλος. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σύστημα, τι έχουμε. Έχουμε μία οπή, έχουμε μία τρύπα σε αυτό το σύστημα. Είναι αυτή η τρύπα. Και πάμε και πιο κοντά, είναι αυτή η τρύπα. Αυτή η τρύπα λοιπόν, στη σταθερή ακίνητη γη, τι δείχνει. Αυτό ελάχιστοι το ξέρουν. Δείχνει τον πολικό αστέρα. Αυτή η τρύπα λοιπόν στη μεσαία πλάκα δείχνει τον πολικό αστέρα. Στις πλάκες της Τζόρτζια, επαναλαμβάνουμε. Ναι, στις πλάκες της Τζόρτζια. Αυτή λοιπόν η τρύπα δείχνει λοιπόν πάντα τον πολικό αστέρα. Ο οποίος πολικός αστέρας είναι το κέντρο του ουράνιου στερεώματος, ακριβώς πάνω από τον Βόρειο Πόλο. Ο Βόρειος Πόλος λοιπόν είναι εδώ, ακριβώς στο κέντρο, από πάνω ακριβώς λοιπόν είναι ο πολικός αστέρας, πάντα σταθερός. Και ο πολικός αστέρας επίσης σκοτώνει το ηλιοκεντρικό αστείο. Από εδώ μέσα λοιπόν πάντα έβλεπες τον πολικό αστέρα. Σαφώς όχι την ημέρα, αλλά τις βραδινές ώρες. Αυτή η τριοπή λοιπόν έδειχνε τον πολικό αστέρα. Πάντα εδώ μέσα ήταν λοιπόν ο πολικός αστέρας. Δεν ξέρω να το γνωρίζεις αυτό. Όχι, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εδώ λοιπόν είναι το σύστημα, εδώ λοιπόν έχουμε τον πολικό αστέρα που, το βλέπεις, είναι η γραμμούλα στο σκαρίφημα, αυτό λίγοι το ξέρουν. Λοιπόν, τι αποδεικνύει πάλι αυτό, την ακινησία της γης και την ακινησία και του πολικού αστέρα. Τα πάντα περιστρέφονται δεξιόστροφα, όπως οι φωστήρες, ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες, και τα άστρα. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, επειδή πρόσφατα ένας καλεσμένος σου πρόσβαλε κάποιες καταστάσεις, δεν θα πω ότι είναι ψεύτης, δεν θα το πω αυτό το πράγμα, θα πω όμως ότι ήταν αναλυθής. Πόσα άστρα έχουμε δείξει σε εκπομπές? Εννοείς αυτά τα zoom που έχουν γίνει, που μας έχεις δείξει, ότι δείχνουν ότι είναι σαν ύδατα. Αυτά τα βίντεο που έχω δείξει με άστρα, αν θέλεις τα ξαναδείχνω, έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές τα άστρα. Έχουμε πει τι είναι τα άστρα, έχουμε πει τι είναι οι πλανήτες, κι όμως. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, με θράσος, είπε λοιπόν ότι εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν άστρα, ότι δεν υπάρχουν πλανήτες κτλ. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει το διάστημα που εννοούν αυτοί. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει το μόνο διάστημα που υπάρχει που είναι από την γη μέχρι το θόλο. Αυτό είναι το διάστημα που υπάρχει. Και τίποτα δεν βγαίνει πάνω από ένα όριο, πάνω από 120.000 πόντους. Πάντως, εγώ για να με εντάξει, έχω πει και προς εσάς, με όλο το σεβασμό, και προς εσένα γιατί είσαι και καλός φίλος πρωτίστως, και προς την άλλη πλευρά των όσων ξέρουμε από το σχολείο την υγιή σφαιρική, και όσοι θα ήθελαν γι' αυτό να τοποθετηθούν, να πηγαίναμε σε ένα είδος μιας ανοιχτής δημόσιας συζήτησης εδώ στην εκπομπή. Εγώ έχω όλη την καλή. Δεν το λέω επειδή σώνει και καλά πρέπει να γίνει έτσι, αλλά αν θελήσετε κι εσείς και άλλη πλευρά να το κάνουμε, γιατί μου το έχουν προτείνει πάρα πολύ. Μου το έχουν προτείνει κάποιοι που έχουν κανάλια στο YouTube, που έχουν κανάλια αστρονομίας, μου έχουν στείλει μηνύματα, συγγραφείς, επιστήμονες. Βασίλη μου. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι σου έδειξα λοιπόν σήμερα, σου έδειξα λοιπόν ένα Νόμπελ.
περί ακινησίας της γης που έγινε 140 χρόνια πριν και επαναλήφθηκε το τελευταίο πείραμα με 100 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερης ακρίβειας λόγω τεχνολογίας από τους Γερμανούς το 2009. Τι να κάτσω τώρα εγώ να μου πούνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι. Να μου πούνε τι αυτά που έμαθα και εγώ στο σχολείο, να μου τα επαναλάβουνε. Λέμε ότι όλα αυτά είναι πορτολογίες και το λέω ευχαριστώς. Πώς θα γίνει τώρα. Τι να κάτσω να συζητήσω τώρα. Ας αποδείξουν λοιπόν αυτή την κίνηση της γης και να έρθουν να μου το πούνε. Και άμα θέλουνε να βάλουμε και ένα στοιχηματάκι, με λεφτά όμως, να τους τσούξει λίγο και να πάμε στη θάλασσα και με βάση την κλίμακα της Καμπυλιώτος λοιπόν 40.075 χιλιόμετρα, που είναι η περιφέρεια της γης, να βάλουμε τα μαθηματικά κάτω την εξίσωση ή θα το κάνουμε εύκολο με έναν υπολογιστή λοιπόν καμπυλότητας, να μας αποδείξουν ότι στα 10 χιλιόμετρα το νερό καμπυλώνει 7,84 πόντους. Να μας το αποδείξουν αυτό το πράγμα. Αλλά θα έρθουν με λεφτά. Θα ορίσουμε το ποσό, θα πάμε, θα είναι μάρτυρες μπροστά, θα παίρνουμε δικηγόρους, συμβολογράφους, αστυνομία, όποιον θέλει θα παίρνουμε. Εγώ έχω κάνει πειράματα. Δεν μπορεί να μου αποδείξει κανένας τίποτα. Στο πείραμα λοιπόν, Λουτράκι Κιάτο είχαμε 20 χιλιόμετρα. Θα έπρεπε λοιπόν τα λέιζερ μαζί με τον Γιάννη τον Κουντούρη. Υπάρχει άρθρο στο Γιάννη τον Κουντούρη. Το έχω δει. Το έχεις δει. Έχεις δει τα λέιζερ. Εμένα αυτό μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν θυμάμαι αν το θίξαμε και μαζί. Το είχα δει με τους Russian Vids από την Αμερική. Ήταν εκείνο το βίντεο με ένα πολύ δυνατό κιάλι που είχαν. Γιατί τόσα χρόνια από το σχολείο μαθαίνουμε ότι όταν είμαστε για παράδειγμα στην ακρογιαλιά, στην παραλία και βλέπουμε ένα σκάφος στο βάθος. Μετά από λίγο μάθαμε από το σχολείο και από όταν ήμασταν μικροί, χάνεται στον ορίζοντα διότι η καμπυλότητα της γης μας κάνει πλέον να μην το βλέπουμε σιγά σιγά να χάνεται λόγω της καμπυλότητας της γης. Και όταν οι Russian Vids μου έδειξαν ένα βίντεο, το είχαν τραβήξει οι ίδιοι, δεν ξέρω τώρα κάποιος από όλους εκείνους που είναι στην ομάδα τους. Σου έχω δείξει και εγώ τέτοιο βίντεο. Μπράβο, ναι, που κάνουν το zoom τελικά και το σκάφος δεν χάνεται. Απλώς η οπτική του ματιού το είναι αυτή που μας δημιουργεί εμάς το αποτέλεσμα να μην το βλέπουμε και όχι επειδή κάτι άλλο ως εξωτερικός παράγοντας έπαιξε ρόλο και αυτό με συγκλώνησε πραγματικά. Ακριβώς, γιατί η ατμόσφαιρα έχει νανοσταγονίδια, έτσι. Έχουμε λοιπόν άζωτο και νερό λοιπόν κλπ. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια διάθεση. Φαντάσου τώρα το ποτήρι εδώ, να περάσω το στυλό εδώ πέρα. Βλέπουμε μία διαφορά από το στυλό. Βλέπουμε διαφορά. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα στο μήκος, στο φάσμα του μήκους, έχουμε λοιπόν και το ελαττώσουμε, ξαναπαίρνουμε λοιπόν με ένα zoom, ξαναπαίρνουμε το σκάφος. Ή αν στο ηλιοβασίλεμα εκεί πέρα που ακουμπάει υποτίθεται ο ήλιος στη θάλασσα, αν ξανακάνουμε zoom θα δούμε τον ήλιο πάλι ότι είναι στον ορίζοντα, γιατί έχουμε μικρύνει λοιπόν αυτή την απόσταση. Μάλιστα. Είναι η διάθλαση. Μας στο γυμνάσιο τα κάναμε, πρώτη Δευτέρα γυμνασίου δηλαδή. Αυτοί πού ήτανε, δεν είχαν κάνει κουμπά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, επειδή ακολουθεί εκπομπή προεκλογικού περιεχομένου, να προτείνω το εξής, να βάλουμε μια νοτελεία και με την πρώτη ευκαιρία από εβδομάδα Δευτέρα ή Τρίτη, συνεχίζουμε και για το υπόλοιπο μέρος που αφορά και στα αντικείμενα και να τη συνάσα τα κατασκευάσματα, γιατί ξέρεις ότι δεν τελειώνουμε και με μια εκπομπή, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές. Ή μπορούμε και σε επίπεδο YouTube διαδικτύου να σε φιλοξενήσω να το συνεχίσουμε και εκεί αν θες. Τώρα και τα επόμενα 24 ώρα. Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε 5 λεπτά. 5 λεπτά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ προσβλητικός, οι υδραυλικοί γνωρίζουν λοιπόν ότι το νερό στην επιφάνειά του είναι επίπεδο. Αυτή είναι νόμος. Όταν λέμε νόμος δηλαδή δεν είναι ο νόμος έτσι αφηρημένα. Είναι νόμος η αρχή της μηχανικής των ρευστών. Λείπανε από το σχολείο όταν διδάσκανε αυτό το μάθημα. Αρχή της μηχανικής των ρευστών. Πάντα τα ρευστά παίρνουν το σχήμα του χώρου, πάντα όμως η επιφάνειά τους παραμένει επίπεδη. Και άμα θέλουν λοιπόν να σπάνε στην ακροθαλασσιά, εκτός αν κρύβονται και είναι βαλμένοι μέσα στο σκοτάδι τους, εκεί πέρα λοιπόν, ή να βγούμε εδώ πέρα μαζί με τον ελόγω κύριο, για μένα προσέβαλε εσένα, όχι εμένα. Εμένα δεν με προσβάλλει. Τέλος πάντων, εγώ. Προτιμώ να το διατηρήσουμε στο επίπεδο του διαλόγου, όπως είπα. Έτσι, προσβάλλει. Γι' αυτό ακριβώς και επειδή τώρα και εγώ δεν είμαι τώρα ούτε διαιτητής,
Ωραία. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα πω το εξής και το κλείνω. Και αυτή τη στιγμή δεν επεμβαίνω. Αφήνω να πεις και εσύ δύο πράγματα. Έχουν υποθεί και από την άλλη πλευρά. Και αυτό λέω. Όποιος θέλει και από την άλλη πλευρά, αλλά και από εσάς, μπορούμε εδώ, όπως το είπες και εσύ τώρα. Βέβαια θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν είναι, υπάρχει, δεν είναι το θέμα ο σκοπός να υπάρχει κόντρα τώρα και να ανταλλάσσονται ύβρις και χαρακτηρισμοί. Γενικότερα το λέω έτσι, να πάμε σε ένα διάλογο ρε παιδί μου, να ακούσει και ο κόσμος. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι ένα θέμα που πλέον απασχολεί πολύ κόσμο. Άκουσε να δεις κάτι. Άκουσε να δεις κάτι. Εγώ σε όλες μου τις εκπομπές προσπαθώ να παρουσιάσω αδιάσυστα στοιχεία. Έτσι, αυτό οφείλει να το παραδεχτείς. Αλλά στην ουσία, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο και να προσβάλλω εσένα για κάποιον καλεσμένο σου. Η εναλλακτική αναζήτηση είναι τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν το πάω εκεί τώρα, δεν θέλω. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος προσβάλλεται με ένα ουράνιο στέρεωμα, θέλει ένα ανοιχτό διάστημα, πουλάει τα βιβλία του, είναι βιοποριστικό. Προσωπικά θέλω να φιλοξενώ και εσένα, γιατί είσαι και φίλος και σε εκτιμώ ιδιαίτερα και το ξέρεις και εσύ. Για μένα είναι φίλος. Άκουσε να δεις. Τον έχω φίλο στο Facebook. Μπράβο, και είσαι και επιστήμονας. Το ίδιο θέλω και από τους άλλους καλεσμένους που φιλοξενώ. Σας θεωρώ όλους αξιόλογους. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν επαναλαμβάνω, γιατί όχι, θα το προτείνω και στους υπόλοιπους που έχουν την άποψη περί της σφαιρικότητας της γης, αν είναι να πάμε σε ένα διάλογο, αν θέλετε. Και να μείνουμε όμως στο διάλογο επί της ουσίας πολιτισμένα. Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτοί όλοι σε παλιότερες εκπομπές τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Στιμάμαι από το Χαρδαμέλα κτλ. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η ομάδα. Ναι. Δεν παίρνουμε λεφτά, το λέω. Ούτε στην είσοδο θα πληρώσουν, ούτε στην έξοδο θα πληρώσουν. Flat Earth Europe Official. Αν θέλουν, ας έρθει λοιπόν όποιος θέλει, καλοδεχούμενος. Υπάρχουν χιλιάδες αναρτήσεις. Μάλιστα. Που είμαστε χιλιάδες αναρτήσεις. Μέσα υπάρχουν όλες οι αποδείξεις, υπάρχει μια καλή ποιότητα των μελών, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι του εξωτερικού, πλατεράδες, αναγνωρισμένοι, που μου κάνουν την τιμή γιατί με γνωρίζουν κτλ. Πριν μια εβδομάδα σε ένα κανάλι της Αμερικής τσακωθήκαν, έγινε χαμός, αναφέρθηκε το όνομά μου, τους έλεγε ο άνθρωπος, ένας Έλληνας εκεί πέρα, για το... Ωραία. Πάμε να κλείσουμε, Κωνσταντίνε, γιατί μου κάνουν σινιάλο. Έχει η εκπομπή που ακολουθεί που έχει προεκλογικό περιεχόμενο και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, η φίλη μας η κοινή Κορίνα Ελληνιούδη, που σου στέλνει και χαιρετισμούς, έμαθε λοιπόν για την ιστορία αυτή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, και στην ουσία προσβάλλει εσένα, δεν προσβάλλει εμένα. Προσβάλλει εσένα για τους καλεσμένους σου. Τέλος πάντων, εγώ δεν νιώθω να προσβάλλουμε, αλλά γιατί θέλω να μην το να διατηρήσουμε την ουσία στο θέμα. Ας μην το πάμε τώρα, κύριε παιδί μου. Εγώ σέβομαι την άποψη του καθενός. Έτσι. Αν το κάνει για βιοποριστικούς λόγους, το σέβομαι διπλά. Δεν με ενδιαφέρει το τι λέει ο καθένας. Με ενδιαφέρει τι λέω εγώ, ποια είναι η δική μου εικόνα. Ωραία. Και όταν μου φέρνω ένα πείραμα εδώ πέρα και θα φέρω κάτι άλλο. Και μου λέει λοιπόν η Κορίνα, μα μου λέει μπες μέσα στο Straits και θα δεις την ιερή γεωδεσία επίπεδης γης που ενώνονται όλοι οι αρχαίοι. Ωραία. Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα επειδή δίνεις και έντυπο και δεν είναι και οι εκπρόσωποι του έντυπου, αν είναι να το κάνουμε ένα διάλογο, αν είναι. Να έχω στο ένα παράθυρο τον ένα, στο ένα παράθυρο τον άλλον ή τη μια πλευρά και την άλλη. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι θα υπάρξει απάντηση τώρα. Εγώ τιμώ το συγκεκριμένο περιοδικό. Στην ουσία αυτή τη στιγμή εγώ κάνω διαφήμιση. Οι άνθρωποι δώσανε αποκλειστική συνέντευξη εδώ. Ωραία. Στο συγκεκριμένο άρθρο. Έτσι, το άρθρο λοιπόν αυτό συνέγραψε ο Έρικ Φοχ Τένικεν, το ότι φιλοξενεί και άλλους συγγραφείς και τα λοιπά με οποιαδήποτε θεματολογία, εμένα δεν με αφορά. Εγώ αυτή τη στιγμή παρουσιάζω, είναι ανοιχτό στο κοινό, μπορεί στο ίντερνετ να μπει. Θα το δει. Το έχω δει και εγώ όντως. Τι λέει λοιπόν εδώ πέρα, το ιερό γεωγραφικό δίκτυο λοιπόν της Ελλάδας κτλ. Ποιος το λέει και αναφέρει μέσα λοιπόν όλη το σύνδεσμο λοιπόν των αρχαίων ναών, έτσι, μιλάει για τον Πλάτωνα, για το
για την ευκλήδια γεωμετρία κτλ. Αλλά όλα αυτά υπήρχαν και πριν από αυτούς. Αυτοί το φιλοσοφούσαν την εποχή εκείνη, ο Πλάτωνας κτλ. Αλλά αυτά υπήρχαν πολύ πριν από αυτούς. Λοιπόν, εσία, έτσι. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, ανωτελεία θα βάλουμε. Ανωτελεία. Θα συνεχίσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά που είσαι εδώ και για τα όσα μας λες κάθε φορά. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και όπως είπες, σίγουρα έχεις επιχειρηματολογία, το συζητάμε αυτό, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα προβάλλουμε και όλα τα βίντεο στη συνέχεια, χωρίς λογοκρισία βεβαίως, όπως πάντα κάνουμε. Και θα επικοινωνήσουμε, Κωνσταντίνε. Θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Μιλάμε ξανά. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο. Δεν σ' άκουσα. Λέω και τους αγαπώ όλους, ακόμα και τους επικριτές. Ωραία. Αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει αυτό. Να βγει και η ουσία από εδώ. Τώρα να μην μείνουμε σε πράγματα. Γιατί ξέρεις και εσύ ότι αυτός ο χώρος γενικότερα έχει πολλά τέτοια και έχω κουραστεί κι εγώ. Και δεν με ενδιαφέρουν κιόλας. Πώς είναι να παρουσιάζουμε αλήθειες. Ακριβώς. Το θέμα είναι να βγει αλήθεια από εδώ. Αυτό θα μείνει στον κόσμο. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, τα λέμε ξανά, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και με την εκπομπή και για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που συντονιστήκατε για την υποστήριξη στη διαδικτυακή αλλά και την τηλεοπτική. Ανανεώνουμε ραντεβού τηλεοπτικό. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature, no. No, there's no curvature? It's just all flat. Και ακολουθούμε την επιστημονική μεθοδολογία. Επιστημονική μεθοδολογία στο τι, στο τι γίνει επίπεδη. Να διαπιστώσει αν αυτή η υπόθεση είναι πραγματικότητα ή όχι. Με έκπληξη ανακάλυψα online ότι μόνο στην Ελλάδα η σελίδα στο Facebook που εκπροσωπεί τους Flat Earthers έχει περίπου 11.000 μέλη. 11.000 άτομα πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Κάποιος από τους διαχειριστές. Νιώστε λίγο αυτό. Οι οποίοι δέχτηκαν να μου μιλήσουν σπίτι μου για να μην εμφανιστούν στο χώρο του. Ας το πιάσουμε από την αρχή. Ποια αρχή? Τι είναι η επίπεδη γη? Βουνά, λαγκάδια. Το βάθος των ωκεανών. Είναι, έτσι όπως το λένε στο διαδίκτυο που έχω δει, είναι ένας δίσκος. Η γη είναι δίσκος, είναι ένα CD player. Δεν έχει πάει κανένας τόσο ψηλά για να βγάλει φωτογραφία όλο αυτό το πράγμα. Κάποια τεχνολογία στο σινεμά παίρνει πρώτα η NASA, μας το δείχνει σε ταινία και μετά πάει, μετά από κάποια χρόνια, πάει στο Hollywood. Όμως, κατά την άποψή σας, τι υπάρχει στην άκρη? Τι υπάρχει στην άκρη? Θα μπορούσαμε το τατζάμπο. Το εξής, τείχος πάγου, το οποίο κρατάει τα νερά μέσα. Είπε ότι είναι ένα τεράστιο τείχος πάγου που κρατάει τα νερά μέσα. Εδώ θεωρητικά πάντα σου λέω γιατί. Ο Μάιλς Μοράλες. Πότε φέρεις τριβή, μπρο? Ο ήλιος τα αναλαμβάνει όλα αυτά σε συνδυασμό με το φεγγάρι, οπότε ούτε παγώνει πολύ. Ο τύπος είναι από τα άτομα που απλά θα χτίσουν μόνοι τους ένα Dyson Sphere γύρω από τον ήλιο. Είμαστε σταθεροί, δεν κουνιόμαστε. Με τα χέρια. Είμαστε κάπου κολλημένοι. Εσύ τώρα αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ και συζητάμε όμορφα και ωραία, νιώθεις ότι πηγαίνεις με 1600 χιλιόμετρα την ώρα? Και πας με ένα αυτοκίνητο με 30. Αντιλαμβάνεσαι πώς λειτουργεί η βαρύτητα. Τι έχει λέξει τόσο γρήγορα. Να σου εξηγώ για να δεις πόσο γελίο ακούγεται, τι σου λένε οι επιστήμονες. Κατά την άποψή σας, τι είναι? Σίγουρα δεν είναι αυτό που μας λένε, γιατί όλα αυτά που έχεις δει είναι από υπολογιστή. Και οποιοδήποτε πάρει ένα τηλεσκόπιο, ένα τηλεσκοπικό φακό, μια κάμερα. Μπρο, έχεις ανέβει σε αεροπλάνο ποτέ? Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς τι είναι? Φώτα, φωτάκια. Φωτάκια είναι. Φωτάκια στα τζάμπο, είναι LED. Υπάρχουν επιστήμονες που στηρίζουν τη θεωρία σας? Ναι. Ποιοι? Υπάρχουν στο YouTube, έχουν δει. Υπάρχουν επιστήμονες που στηρίζουν. Ναι, υπάρχουν στο YouTube κάτι επιστήμονες. Ένας είναι φυσικός, άλλος είναι μαθηματικός. Τώρα εντάξει, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Πού να θυμάται, γιατί δεν θυμάται κανένας. Αν σου έχουν πει ψέματα για το μέρος στο οποίο ζεις, πώς γίνεται να είναι αλήθεια όλα τα υπόλοιπα? Για να το πούμε κι αλλιώς, πιστεύετε στη νέα τάξη πραγματών? Σαφέστατα. Όποιος πιστεύει αυτό το πράγμα. Τι να πω, μπορεί απλά να συνεχίσει. Είπε ένας τύπος ο οποίος φοράει μια μαύρη κουκουλό στο κεφάλι. Εσύ καλύψεις το πρόσωπό σου, εσύ φοράς γυαλιά. Γιατί θέλετε να κρύψετε τα προσωπικά σας στοιχεία? Γιατί αυξάνει τη βαρύτητα. Το θέμα προς το παρόν τουλάχιστον είναι πολύ ευαίσθητο. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε αυτά που έχουμε ανακαλύψει. Ο κοινωνικός σας περίγυρος πώς σας έχει αντιμετωπίσει? Χάμνταλ, άνοιξε την πύλη προς την Άσγαρντ. Ανεβαίνω. Απελευθέρωση. Απελευθέρωση.
Η γη είναι επίπεδη, αλλά μόνο στι παραλίε γεννηστών. Για να κάνουμε ιδιαίτερη κουβέντα, τα μέλη προσφέρθηκαν να μου δείξουν κάποια από τα αυτοσχέδια πειράματα που κάνουν για να καταλάβω τη θεωρία του. Έχετε κάποιες επιστημονικές γνώσεις για να τα κάνετε αυτά? Επιστήμονας. Ναι, παίζω EVE Online. Μπορεί να είναι ο καθένας. Εδώ και τρία χρόνια. Χρειάζεται να έχουμε βγάλει. Είμαι level 38. Έχω το δικό μου Starship. Όταν ασχολούμαστε με μια υπόθεση και ακολουθούμε την επιστημονική μεθοδολογία. Είναι ξεκάθαρα locked character. Ισχύει. Απλά δεν έχει ξεκλειδωθεί ακόμα. Αν αυτή η υπόθεση είναι πραγματικότητα ή όχι. Έφεραν μαζί τους απλά υλικά, ένα μπουκάλι νερό και επιπλέον ένα αλφάβη για να μας δείξουν την ευθεία γραμμή του ορίζοντα. Στα 80 χιλιόμετρα. Ο Μπρο έχει βγάλει το αλφάδι για να μετρήσει αν γίνει επίπεδη. Με το αλφάδι. Το επίπεδο του νερού είναι το ίδιο παντού. Αλήθεια. Αυτό γιατί. Ίσως είναι θέμα βαρύτητας. Είναι καμπυλότητα. Όχι, οκ. Δεν θα μπορεί να ισχύει. Κάτι άλλο που θα σου αποδείξει χωρίς να κάνεις περαιτέρω παρατήρηση. Πες μου. Ότι το νερό είναι επίπεδο. Είναι η αντανάκλαση του ήλιου, η οποία ξεκινάει από τον ορίζοντα και έρχεται και φτάνει μέχρι τα πόδια σου. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε το Arnet, bro, δεν είμαστε καλά. Το επόμενό μας πείραμα, παρατήρηση, θα είναι να δούμε, να εστιάσουμε στην Αίγινα, ή τη βλέπεις είναι εκεί που κάνει τη μύτη. Υπάρχει άραγε η Αίγινα, μήπως είναι ένα ψέμα, μήπως είναι ένα κατασκεύασμα, τον Ιλουμινάτη. Τα 501 μέτρα καμπυλότητας, εμείς είμαστε περίπου στη μέση. Είμαι εγώ, ο δημιουργός της γης. Θα έπρεπε να βλέπουμε, δηλαδή, και τη μία μεριά. Να αποδείξει πως η γη είναι επίπεδη. Θα προχωράμε, θα φτάσουμε Ανταρκτική. Θεωρητικά, ναι. Άμα δεν σταματήσετε, ναι, μπορεί να πέσετε.